λάθος διάγνωση, κακοί ιατρικοί χειρισμοί και λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή είναι μερικά από τα ιατρικά λάθη που μπορούν να μας στοιχήσουν την ίδια τη ζωή. Στην Ελλάδα, ένας στους δύο γιατρούς έχει παραδεχθεί ότι τον τελευταίο μήνα διέπραξε ένα τουλάχιστον ιατρικό λάθος. Όμως το φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα ιατρικά λάθη είναι η τρίτη αιτία θανάτου. Τι μπορούμε να κάνουμε και ποια είναι τα δικαιώματά μας? Μιλήσαμε με τον Γρηγόρη Λέων, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, και μας εξήγησε όλα όσα πρέπει να μάθουμε. Κύριε Λέων, ποια είναι τα 5 πιο συχνά ιατρικά λάθη? Όταν μιλάμε για μια χειρουργική ειδικότητα, στη γενική χειρουργική, τα συνήθη λάθη που βλέπουμε είναι, για παράδειγμα, είτε λάθη, αν θέλετε, προεγχειρητικού ελέγχου. Έτσι, για παράδειγμα, δεν έχουμε αξιολογήσει σωστά το ιστορικό ενός ασθενή, το έχουμε πάρει λανθασμένα. Άλλα συνήθη λάθη σε επεμβατικές ειδικότητες είναι λάθη χειρισμών. Δηλαδή, χειρουργούμε σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, χειρουργούμε πάνω σε ένα όργανο και με έναν αδέξιο χειρισμό κάνουμε μία τρώση σε ένα διπλανό όργανο, σε ένα αγγείο που δεν πρέπει να αγγίξουμε. Τώρα, όσον αφορά τις κλινικές ειδικότητες, εκεί τα λάθη είναι κυρίως διάγνωσης. Έχουμε δει αν τα περισσότερα είναι σε ιδιωτικό φορέα ή σε δημόσιο νοσοκομείο. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει, μπορούμε να κάνουμε μάλλον στην Ελλάδα μια τέτοια διάκριση. Και θα σας το πω, αν θέλετε, αυτό γίνεται για δύο κυρίως λόγους. Ο βασικός είναι ότι δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία. Το δεύτερο είναι ότι δυστυχώς δεν είναι μόνο ότι η ιατρική κοινότητα δεν έχει τέτοια στοιχεία έτσι άμεσα προσβάσιμα, είναι ότι και η νομική κοινότητα, δηλαδή αντίστοιχα τα δικαστήριά μας, λόγω ακριβώς του ότι δεν υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα που να έχει συλλέξει όλες ας πούμε τις υποθέσεις ιατρικής ευθύνης, έτσι και εκεί έχουμε πράγματι πρόβλημα το να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις υποθέσεις. Και τέλος σας ξαναλέω, ένα επίσης σημαντικό, αν θέλετε, για τα ιατρικά σφάλματα είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να τα καταγράφουμε. Δεν μπορούμε σαν χώρα να είμαστε στα τυφλά, να μην μπορούμε να κάνουμε μελέτες, να μην μπορούμε να κάνουμε έρευνες πάνω στα ιατρικά λάθη, να μην μπορούμε να βελτιωθούμε. Γιατί τελικά, αν θέλετε, δεν έχει νόημα το να πούμε ότι έσφαλε αυτός, έσφαλε ο άλλος, ή τέλος πάντων έχουμε αυτά τα λάθη στην Ελλάδα. Είναι το θέμα να δούμε τι είδους λάθη κάνουμε. Πού γίνονται αυτά τα λάθη, αν γίνονται συχνά κάπου, τι πρέπει να βελτιώσουμε, τι περιβάλλον πρέπει πιθανά να αλλάξουμε, τι υλικοτεχνική υποδομή καλύτερη να προσφέρουμε στον γιατρό, τι εκπαίδευση πιθανά πρέπει να κάνει καλύτερα ο γιατρός, γιατί μπορεί να είναι και θέμα εκπαίδευσης κάποιες φορές. Από τη στιγμή που γίνει το ιατρικό σφάλμα, τι κινήσεις πρέπει να κάνει ο ασθενής ή οι συγγενείς του? Εάν μιλάμε για μία μοιραία κατάληψη, δηλαδή έχουμε ένα θανατηφόρο ιατρικό σφάλμα, σε αυτή την περίπτωση αυτό που πρέπει άμεσα να γίνει είναι η διαδικασία της νεκροψίας νεκροδομής. Μάλιστα εκεί κάθε συγγενής πρέπει να γνωρίζει ότι για τη διαδικασία της νεκροψίας νεκροδομής έχει τη δυνατότητα, πέρα από τον ιατροδικαστή του δημοσίου που θα οριστεί από το κράτος, από την αστυνομία για παράδειγμα, έχει το δικαίωμα να βάλει δικό του τεχνικό σύμβουλο μέσα στο νεκροτομείο, έτσι ώστε να είναι ασφαλής, να είναι σίγουρος σε ένα μη θανατηφόρο περιστατικό. Προφανώς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο ασθενής, εφόσον έτσι, είναι εν ζωή, να μας φέρει τον πλήρη ιατρικό του φάκελο, δηλαδή ακριβώς το τι έχει συμβεί, είτε κατά τη διάρκεια μιας νοσηλείας του, είτε κατά τη διάρκεια μιας θεραπευτικής κίνησης, είτε γενικά από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η άσχημη πορεία για τον ίδιο μετά από την επίσκεψη στον γιατρό, να έχουμε όλα τα στοιχεία. Επαναλαμβάνω λοιπόν, βασικό βήμα, πηγαίνουμε στον ιατροδικαστή για μια αρχική αξιολόγηση της υπόθεσης διαμέσου των εγγράφων, εφόσον μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι εν ζωή. Εάν ο ιατροδικαστής τώρα διαπιστώσει ότι πράγματι μέσα από τα ιατρικά έγγραφα, ιατρικά πιστοποιητικά, υπάρχει ιατρικό σφάλμα, υπάρχει αμέλεια, προφανώς θα πρέπει να ξανακαλέσει τους ενδιαφερόμενους, να τους πει το αποτέλεσμα και από εκεί και πέρα να απευθυνθούν σε ένα δικηγόρο και φυσικά στη συνέχεια ο ιατροδικαστής με το δικηγόρο να μπορέσουν να προχωρήσουν την υπόθεση.
Μέσα σε πόσο διάστημα από τη στιγμή που έχουμε ένα ιατρικό σφάλμα πρέπει να κινηθεί ο ασθενής? Κοιτάξτε, εξαρτάται πόσο, τι αποτέλεσμα καταρχάς έχει αυτό το ιατρικό σφάλμα. Δηλαδή, αν μιλάμε για ένα θανατηφόρο, προφανώς οι ενέργειες των συγγενών θα πρέπει να είναι άμεσες, πάρα πολύ άμεσες. Δηλαδή, θα πρέπει ουσιαστικά να κινηθούν πριν ακόμα ξεκινήσει η διαδικασία της μετροψίας της νεκροτομίας. Έτσι, και αυτό είναι βασικό για να μπορεί να έχουν ένα τεχνικό σύμβουλο, έτσι ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει όλη την υπόθεση. Εάν μιλάμε για έναν ασθενή ο οποίος απλά έχει υποστεί μια σωματική βλάβη, δηλαδή είναι εν ζωή με άλλα λόγια, αλλά έχει υποστεί το ιατρικό σφάλμα, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα νομικό περιθώριο, το οποίο είναι εντός πενταετίας όπως λέμε συνήθως, αλλά από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε και τους ρυθμούς αυτούς των δικαστήριων, που όσο αργότερα ξεκινήσουμε μια υπόθεση, τόσο αργότερα τελικά θα αργήσει να εκδικαστεί, προφανώς θα πρέπει όσο το δυνατόν πιο σύντομα να έρθει να πάνε στον ιατροδικαστή. Υπάρχουν περιπτώσεις να μην έχει ο ιατρικός φάκελος τα στοιχεία που χρειάζεται ο ασθενής? Κοιτάξτε, αυτό πράγματι είναι μια πραγματικότητα, ειδικά στην πατρίδα μας. Και αυτό το τονίζω γιατί στη χώρα μας δυστυχώς ακόμα δεν έχουν μπει σε όλα τα νοσοκομεία τα πληροφοριακά συστήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε χαρτιά στο χέρι, έτσι, χειρόγραφα, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ πιο πιθανό είτε κάτι, εν πάση περιπτώσει, να χαθεί, είτε κάτι ακόμα και να αλλοιωθεί, ας πούμε. Και προσπαθούμε έστω και με αυτά τα ελλειπή στοιχεία που πολλές φορές έχουμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Μπορούμε να αποφύγουμε τα ιατρικά λάθη? Υπάρχει το περίφημο έγγραφο ιατρικής συνένεσης. Σε αυτό το έντυπο αποτυπώνεται από το γιατρό η συγκεκριμένη ασθένεια του ασθενούς που έχει απέναντί του, οι συγκεκριμένες επιπλοκές στον ασθενή που έχει απέναντί του και αν θέλετε και επιπλοκές ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο υπάρχει ακόμα και για τη συγκεκριμένη κλινική. Λοιπόν, το έντυπο της συνένεσης είναι μια ξεχωριστή πράξη το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύει την κυρίως ιατρική πράξη. Αν υποθέσουμε, για παράδειγμα, να το πούμε απλά, ότι έχουμε ένα χειρουργείο, οτιδήποτε γράψουμε στο έντυπο της συνένεσης δεν αφαιρεί καμία ευθύνη από τον γιατρό για ένα πιθανό αδέξιο χειρισμό κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν περιστατικά με πλαστά πτυχία. Πώς μπορεί να το αποφύγει αυτό ένας ασθενής? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια αλήθεια που λέτε και δεν σας κρύβω ότι μας έχει προβληματίσει και εμάς αρκετές φορές. Εκεί προφανώς ευθύνη έχει μεγάλη το κράτος. Έτσι, ένας γιατρός για να κάνει μια ειδικότητα καταθέτει όλα τα χαρτιά του, όλα τα πτυχία του, τέλος πάντων όλα τα σχετικά. Εκεί έχει μεγάλη ευθύνη το κράτος να ελέγχει την πιστότητα τέλος πάντων όλων αυτών των πτυχίων. Όταν πλέον ένας γιατρός έχει τελειώσει την ειδικότητα και επικαλείται μία ειδίκευση, εκεί ο ασθενής, για να πούμε γιατί νομίζω τους ασθενείς ενδιαφέρει περισσότερα κιόλας, μπορεί να ακούσουν ότι ο τάδε είναι για παράδειγμα γενικός χειρουργός, ας πούμε, και να μην είναι βέβαιοι. Έτσι, να έχουν ακούσει και κάποια άλλη πιθανότητα. Εκεί μπορούν να ρωτάνε κάθε φορά στον κατατόπους ιατρικό σύλλογο, εάν πράγματι ο γιατρός που τους επικαλείται ότι έχει αυτή την ειδικότητα, έχει πράγματι αυτή την ειδικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.